Σήμερα θα μιλήσουμε για το μαντάρι. Πάμε για intro και ξανά εδώ. Όλα τα μαντάρια είναι φαγόσιμα. Απλά κάποια για μία μόνο φορά. Τα μαντάρια είναι μύκητες. Έχουν σώμα μεγάλο. Η σάρκα είναι άσπρη, τρυφερή και εύγευστη. Με καπέλο διαμέτρουν 5 έως 15 εκατοστών. Τα πόδια είναι κυλινδρικά, άσπρα και με δαχτύλιο. Δεν έχουν χλωροφύλλη και αναγκάζονται να παρασιτούν πάνω σε κοπριές για να απορροφούν θρεπτικά στοιχεία για να ζήσουν. Τα μαντάρια έχουν σπόρους κάτω από τα καπέλα τους, τους οποίους αν τους πείρουμε θα αργήσουν να φυτρώσουν. Γι' αυτό για γρήγορη ανάπτυξη χρησιμοποιούμε τα μυκήλια, που είναι σαν κλωστές και βγαίνουν από το σπόρο. Συνεπώς, το μυκήλιο είναι το βασικό βλαστικό όργανο του μύκητα. Στη χώρα μας βρίσκονται από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο και γενικά σε χουμώδη και κοπρισμένα εδάφη. Η χρησιμότητά τους είναι κατεξοχήν κατανάλωση. Είναι θρεπτική και υγιεινή τροφή. Όπως λένε οι διαιτολόγοι, τα μαντάρια θεωρούνται ιδιαίτερα θρεπτικά και χρήσιμα στη διατροφή του ανθρώπου. Όσον αφορά τη σύστασή τους, περιέχουν νερό κατά 90% και επίσης περιέχουν βιταμίνες Β1, Β2, Β6, βιταμίνη D και βιταμίνη C. Τα μαντάρια διακρίνονται σε δηλητηριώδη και φαγόσιμα. Υπάρχουν μαντάρια που τρώγονται και μαντάρια που δεν τρώγονται. Η διάκριση των μαντάριων είναι δύσκολη. Από τα φαγόσιμα που καλλιεργούνται σήμερα, ένα παράδειγμα είναι ο αμανίτης ο ρουραίος, που καταναλώνεται περισσότερο και χωρίς φόβο, γιατί ξέρουμε ότι δεν είναι δηλητηριώδης. Για την καλλιέργεια των μαντάριων χρειάζονται χώροι σκοτεινοί και κλειστοί, δηλαδή ένα υπόγειο, το γκαράζ, μία αποθήκη. Πρέπει να έχουν θερμοκρασία σταθερή 10 με 15 βαθμούς Κελσίου. Οι χώροι όμως αυτοί δεν πρέπει να προσβάλλονται από ορεινό άνεμο. Οπότε η είσοδη πρέπει να είναι από την νότια μεριά. Ακόμη πρέπει να έχουν ένα μικρό παράθυρο στα βόρεια για να αερίζονται. Επίσης στο χώρο πρέπει να υπάρχει υγρασία. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να ελέγχονται με κατάλληλα όργανα. Η καλλιέργεια των μαντάριων διαρκεί 40 με 50 ημέρες και η απόδοσή τους είναι 4 με 6 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες, παραλλαγές και ξένα υβρίδια που έχουν διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Μπορείτε να προμηθευτείτε έτοιμα υποστρώματα με εμβολιασμένο το μύκητα από τα καταστήματα αγροεφοδίων. Αυτό ήταν. Πριν κλείσει το βίντεο, θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Κάνε κοινοποίηση το βίντεο στο τοίχο σου. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαι καλά και να περνάς ακόμα καλύτερα. Γεια!